ρωτάω λοιπόν για τελευταία φορά και θέλω μια απάντηση. Υπάρχει κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η επιρροή σου πάνω στο Μιχάλη ήταν υπέρ το δέον ισχυρή? Τι φύγεις από τον Πέτρο σαν να σε κυνηγούσα. Είχα δουλειά. Τόσο βιαστική που δεν μπορούσες να κάτσεις ούτε 5 λεπτά. Δεν ήθελα να χαλάσω και την παρέα. Είδες πολυφυλακίες. Ζενιά, δεν είμαι χαζός. Είδα πολύ καλά πως σε κοιτούσε ο τύπος. Ναι, πώς με κοιτούσε δηλαδή? Σαν κάποιον που σε γουστάρει τρελά. Πώς μπόρεσες? Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό το πράγμα? Μαμά, δεν μπορεί να μιλάει έτσι το δικό μου το παιδί. Δεν μπορεί να μιλάει έτσι η αδερφή του Μιχάλη. Του Μιχάλη μου. Μαμά, άκουσέ με σε παρακαλώ. Θέλω να ακούσω τίποτα πια. Τίποτα. Αφού παίρνεις το μέρος του δολοφόνου του αδερφού σου. Μέχρι εδώ. Θα με αφήσεις μόνη μου δηλαδή? Τότε ο Σταύρος θα καταλάβει ότι του έλεγα ψέματα και δεν θα μου ξαναμιλήσει ποτέ. Και τότε... τότε δεν θέλω να συνεχίσω να ζω, Άννη.